Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Paripress.gr είναι στον αέρα μέχρι και τις 3. Πάμε να φάμε το ψωμάκι μας που μας ήρθε και σήμερα. Γιώργος Παναγιωτίδης και Τάσος Ζέρβας στην παρέα. Καλησπέρα και τους δύο. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίβερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μια μέρα γεμάτη, όπως δείχνουν όλα με τα γραφικά, ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Με το όνομα του Σβιντέρσκι να έρχεται και από το πρωί να ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσουμε να αποκρυπτογραφτούμε το για ποιους λόγους έφτασε ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την διαφαινόμενη μεταγραφή του 22χρονου Πολωνού επιθετικού, αλλά και του Γιώσιπ Μίσιτς, ένα όνομα με τον οποίο σκοπίμως δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες, διότι φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ το έχει στις λίστες του, έχει κάνει την προεργασία του, αλλά το έχει αφήσει οι άνθρωποι του κεφάλου του Βορρά αποφάσισαν να το ενεργοποιήσουν. Ήδη στο Facebook του repress.gr έχετε τη δυνατότητα να δείτε ένα βίντεο γνωριμίας με τον Σβιντέρσκι. Άμεσα και γρήγορα. Άμεσα και γρήγορα, ναι. Αυτό... Πιο γρήγορα νομίζω δεν γίνεται. Δούλεψε όλη η ομάδα του Repress από το πρωί. Που... Η αλήθεια ήταν ότι όντως δεν γινόταν. Αλλά έγινε. Έστω και 2 και 10. Ναι, εντάξει. Καλά είναι να βάζουμε ρεκόρ να τα σπάμε. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο τι είναι ο Σβιντέρσκι αγωνιστικά. Το πρώτο και φυσιολογικό ερώτημα που έρχεται είναι αν είναι Πρίγιοβιτς. Όλες τις λέξεις βάζω εισαγωγικά έτσι για να καταλαβαίνουμε. Πρίγιοβιτς δεν είναι. Ο αντίλογος και ο Πρίγιοβιτς δεν ήταν Πρίγιοβιτς πριν έρθει. Σωστά, στον ΠΑΟΚ απέκτησε κάποια χαρακτηριστικά περισσότερα από αυτά που είχε όταν ήρθε από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ή τα είχε και του τα έβγαλε ο ΠΑΟΚ σε τέτοιο βάθμο. Η επόμενη ερώτηση, εάν ο Σβιντέρσκι είναι Ακπομ ή Καρέλης. Μια ερώτηση δύσκολη τώρα προς απάντηση. Ωστόσο, με βάση τα χαρακτηριστικά που τα λίγα έτσι που μπορούμε να αποτυπώσουμε, είναι ότι είναι αρκετά κινητικός. Έχει δηλαδή την κίνηση που έχουν και οι άλλοι δύο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, είναι αστεροπόδαρος, ο οποίος σίγουρα του δίνει και πιο καλή, ας το πούμε έτσι, κίνηση, να φέρεται πιο γλυκά στην μπάλα. Έτσι το πούμε πιο έτσι. Αυτό το αριστεροπόδαρος είναι το πρώτο που μας χτύπησε. Έτσι, έκανε ένα κλικ. Διότι δεν συναντάμε εύκολα στα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Ο Μίτρογλου ήταν αριστεροπόδαρος, επιθετικός. Δεν θυμάμαι άλλο σεντερφόρ έτσι αριστεροπόδαρο να έχουμε και δει. Και στον ΠΑΟΚ τελευταίος αριστεροπόδαρος πρέπει να ήταν ο Φακούντο Περέιρα. Ναι, σωστά. Στην επίθεση. Το πρώτο του χαρακτηριστικού. Και ο Καρέλης αριστεροπόδαρος είναι. Ο Καρέλης αριστεροπόδαρος είναι. Σωστά, ναι. Τόσο ναι. Λίγο τον έχω δει. Μπράβο. Μπράβο. Σωστό. Ας με χειροκροτήσει. Λοιπόν. Μπράβο μας, Αντώνη. Εντάξει, ωστόσο το επόμενο χαρακτηριστικό είναι το που μας βάζει στη συζήτηση, είναι το ύψος, αυτό το 1,87 που βλέπω ότι έχει. Είναι τόσο ψηλός. 1,84. 1,84 και είναι τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αναφορικά με το τι μπορεί να κάνει με αυτό το ύψος. Στο βίντεο που υπάρχει στο repress.gr δείχνει ότι είναι αρκετά κινητικός για το ύψος του. Πράγματι. Έχει πολύ μεγάλη ευχαίρεια στο να κινείται εκτός περιοχής και μπορεί να το κάνει αυτό γιατί έχει καλή πρώτη επαφή με την μπάλα, έχει καλή τεχνική και θα λέγαμε ότι δεν είναι και ένα βαρύ κορμί. Είναι ευκίνητος. Είδα αρκετές φάσεις που παίζει εκτός περιοχής με πλάτη και γρήγορα ξαναζητάει την μπάλα για να κινηθεί και να ψάξει χώρους. Δεν τον είδα πολύ ζεστό να πάει στο ένα εναντίον ενός. Έτσι ακριβώς. Πόσο κόμψα μπορούμε να πούμε ότι μάλλον δεν το έχει έτσι. Ναι. Δεν προτιμάει να κινηθεί εκεί. Σωστά. Ανοίγω και κλείνω μια παρένθεση. Είναι άλλο ένας ποδοσφαιριστής να μην έχει κάτι και άλλο ενώ δεν το έχει να το προσπαθεί να το βγάλει και να μην του βγαίνει.
δεν έχει ακόμα να σου βγαίνει κάτι. Και ακόμα να επιμένεις και να νομίζεις ότι έχεις κάτι. Προφανώς ο Ζιντέρσκι και από τα βίντεο που χρειάστηκαν για να φτιαχτεί το βίντεο του Repress, φαίνεται ότι προτιμά να κάνει άλλες κινήσεις, τις οποίες προφανώς νιώθει ότι μπορεί να τις βγάλει καλύτερα. Της δουλεύει περισσότερο από τη στιγμή που κάποια δεν του βγαίνει και αποδειγμένα δεν την έχει, το ένα της εναντίον ενός. Είναι παίκτης που, το ξαναβάζω στην κουβέντα, για το ύψος του έχει αρκετά καλή κίνηση και προσπαθεί να κινείται και εκτός περιοχής και ειδικά να πηγαίνει στα άκρα. Ναι, και σε ανοιχτό γήπεδο έχει, δηλαδή αυτό δείχνει και λίγο την εξουδέρκεια του παίκτη. Το εξελίσσεται το παιχνίδι, έχει πολύ καλές κινήσεις, δηλαδή ξέρει που να κινηθεί, τόσο ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το σημειώσουμε. Είναι και θέμα ομάδας που παίζει ο κάθε παίκτης. Και το πρωτάθλημα σίγουρα παίζει τον ρόλο του. Δηλαδή, δεν ξέρω το πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί ο Σβιντέρσκι στο γεγονός ότι, ας υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ τον αποκτά σήμερα και παίζει στα υπολοιπόμενα 15 παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστεί για ένα και βασικό λόγο. Έστω ότι προσαρμόζεται όσον αφορά το σε ποιο πρωτάθλημα είναι και αυτά. Θεωρητικά κάνουμε την κουβέντα. Δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστεί διότι ομάδες οι οποίες θα έχουν κλειστεί πίσω με την Γιαγκελόνια έβρισκε 5 το χρόνο και με τον ΠΑΟΚ θα βρει 5 στους 5 πρώτους αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρεις, γιατί νομίζω και αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Που θα παίξει. Από αυτό προκύπτει ερώτηση. Έναν παίχτη τον οποίο ξέρεις ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε κλειστές άμυνες, γιατί τον αποκτάς? Προφανώς γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει τα χαρακτηριστικά της σωματοδομής, της κίνησης χωρίς την μπάλα, της αντίληψης του χώρου. Έχει και ένα πλουραλισμό, θα έλεγα, στα τελειώματά του, από ό,τι είδαμε δηλαδή στο βίντεο του Repress. Δεν είναι μονότονος, δηλαδή μου έρχεται στο αριστερό μου, την τελειώνω. Ακόμα και τα ενδεικτικά πήγα να δω το πρωί, τα 5 τελευταία γκολ. Να δω αν είναι ίδια, ρε παιδί μου, αν έχουν κάποια ροή, αν έχουν ένα μοτίβο, να το πω έτσι. Ένα ήταν με το αριστερό, ένα ήταν με το δεξί, ένα ήταν σε φάση την οποία βγήκε στο πρώτο δοκάρι, υποδέχθηκε και αμέσως τελείωσε. Ένα είχε και δώσει τύχης, αλλά ήταν ένα σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Είχε λίγο απ' όλα. Ακριβώς, εντάξει. Είτε γενικά πήγαινε η μπάλα μέσα, είτε όχι. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι το έχει στο μυαλό του να το κάνει. Ναι. Αν δεν ήμασταν το Repress, αυτό το λίγο απ' όλα θα μου πήγαινε για τίτλος του Σβιντέρσκι. Αλλά επειδή στην παρέα μας γι' αυτό έχουμε προπονητές, να μας βγάζουν τους. Να μαθαίνουμε περισσότερο. Ναι, ναι, στους τίτλους που θα βάζαμε εμείς τους απλούς έως και απλοϊκούς, για να το δουλέψουμε λίγο. Να το προχωρήσουμε. Ένα άλλο θέμα. Και βέβαια είναι η ηλικία του. Και εδώ έχω να σημειώσω εγώ το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό όταν είδα την ηλικία του. Είναι πιο μικρός και από τον Ακπόμ και από τον Καρέλη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει πάλι να επενδύσει σε κάποιον μικρότερο σε ηλικία. Έχει μια λογική αυτό. Εντάξει, ο Ακπόμ πόσο είναι, 23? Δεν ξέρω. 24, ναι, εντάξει. Ναι, σίγουρα, εντάξει, τώρα η ηλικία σε αυτή την επιλογή παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί μάλλον επιλέγεις ένα project προοπτικής και όχι ένα project το οποίο θα σε βοηθήσει άμεσα τώρα. Είναι δύο τακτικές. Φαντάζομαι ότι στον ΠΑΟΚ επιλέξανε το να πάνε σε κάτι που θα τους βοηθήσει και θα μπορούν αργότερα να πάρουν και χρήματα. Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το roster γίνονται λίγο κυνικοί βλέποντας τις ηλικίες. Και στον ΠΑΟΚ προφανώς διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα όχι στη μέση ηλικία. Ο ΠΑΟΚ είναι γεμάτος στους 31, στους 30-31 πλάς. Όλη η αμυνά του, αν δεν κάνω λάθος. Όλη η αμυνά του, ο Μπίσεσβαρ, ο Σάχοφ. Και ο Σάχοφ 32. Ο Βέρμπλουν, ο Σάχοφ. Στα 29-30 είναι. Στα 29. Και ο Μπίσεσβαρ στα 29, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ένα γκορμό που είναι στα 29-31 εκεί οι περισσότεροι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει, ξανά πηγαίνει σε τέτοιες λύσεις. Γιατί αν δούμε το καλοκαίρι απέκτησε τον Ζαμπά και τον Ακπομ.
αποκτά τώρα τον Σβιντέρσκι. Ο Μίσιτς είναι στα 24. Α, και αυτός είναι τόσο μικρός, βέβαια. Ο Μίσιτς είναι στα 24. Ο Γιαννούλης είναι στα 23. Ίσως έχουν βρει έναν τρόπο που σιγά σιγά να πούνε ότι πρέπει να κατεβάσουμε αρκετά το μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 25-26. Ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί δηλαδή αυτές οι κινήσεις αυτών. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Σε αντιδιαστολή για την ηλικία του, εμένα μου έκανε εντύπωση οι 100 συμμετοχές σε τέτοια ηλικία. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα τα 22 του, έστω και τυπικά. Εγώ καιρός είναι, μπράβο το παιδί. Αν θυμάμαι καλά, 23, μέχρι 23 ήταν ο εγώ καιρός. Καλά, το παίρνω πίσω γιατί αυτό έκανα μια παντόφλα. Το έχουμε τα ζώδια. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είμαι εγώ καιρός μέχρι και τώρα τι γίνεται, 12 του μήνα, 12 Γενάρη, 13, δεν ξέρω τι γίνεται. Το να έχεις 100 συμμετοχές πρωταθλήματος. Τριψήφιο αριθμό συμμετοχών στο πρωτάθλημα μέχρι τα 22 σου. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και πάει να πει ότι τον είδανε στα 19, τον εμπιστευτήκανε. Τον είδανε στα 20, τον εμπιστευτήκανε. Τον είδανε στα 21, τον ξαναεμπιστευτήκανε. Ξαναβάζω, επειδή γνωρίζω καλά ότι όταν λένε κάποιοι πόσοι συμμετοχές είναι ο παίκτης, εννοούν πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί κάποιος παίκτης να έχει γράψει και 10 συμμετοχές κυπέλου, μπορεί να έχει γράψει και 4, 5, 6, 7 συμμετοχές στην Ευρώπη, αλλά το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα. Είναι εκεί που η ομάδα ζει, είναι και ο προπονητής ξέρει ότι καθημερινά πώς δουλεύει, να ψάξει, να κάνει, να δει όλη την πορεία της ομάδας. Είναι αυτό που πολλές φορές κρίνει και την δουλειά σου. Είναι η σταθερότητα στο βασικό. Μπορεί κύπελο μπορεί να μην έχει από το Σεπτέμβριο, Ευρώπη μπορεί να μην έχει ποτέ. Πρωτάθλημα, ό,τι και να γίνει, έχει από Σεπτέμβριο μέχρι. Όλο το πλάνο που χτίζει ένας προπονητής βασίζεται εκεί στου αγώνες πρωταθλήματος. Πολλές συμμετοχές. Όπως και τα γκολ του είναι αρκετά για μισό πρωτάθλημα. Και για τα οποία είναι 8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 8 γκολ σε μισό πρωτάθλημα για παίχτη που δεν παίζει η ομάδα του για αυτόν. Δηλαδή. Δεν είναι ο φορ που θα είναι μέσα στην περιοχή να περιμένει τις ασίστ. Σε βαρύτητα. Όχι σε βαρύτητα, λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Σε σημασία, από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε τον Πρίγιοβιτς και ο Πρίγιοβιτς του βάλε 9 γκολ στο πρωτάθλημα. Η Αγγελωνία δεν ψάχνει. Δεν έψαχνε τον Σβιντέρσκι. Δεν ζει με αυτόν. Δεν κινούταν πάνω σε αυτόν. Ήρθαν τα γκολ. Στην ροή. Με τον δικό του τρόπο, αν μπορώ να το πω. Γι' αυτό προσπαθώ να δώσω την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο τι σημαίνει για έναν παίχτη τον οποίο τον ψάχνει όλη η ομάδα και τον τροφοδοτεί να βάζει 9 γκολ σε μισή σεζόν και τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή που είναι μέλος της επίθεσης, μέλος της μεσοεπιθετικής γραμμής ουσιαστικά της Γεγκελώνη, γιατί είδα ότι έχει παίξει και στα άκρα, έχει παίξει κάποιες φορές ακόμα και ως δεκάρι. Έχει, ναι, μπορεί να παίξει και στα άκρα και στο 10, φυσικά και σε σεντερφόρο ο οποίος είναι και δεύτερος επιθετικός. Το θέμα τώρα είναι όταν βλέπεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, προσπαθείς να δεις τι σύστημα παίζουν εκεί. Mm-hmm. Ποιος είναι ο κύριος όγκος επιθέσεων που βγάζουν. Βγάζουν από τον άξονα, βγάζουν από τα άκρα. Πόσοι παίχτες πατάνε περιοχή. Προσπαθείς να καταλάβεις αυτός πόσο συμμετοχικός είναι σε όλο αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είτε ήταν κορυφή είτε έπαιζε δεξιά, το ότι έχει τόση συμμετοχή στα γκολ σημαίνει και ο ίδιος ότι έχει ένα πλουραλισμό στις κινήσεις του. Ξέρει πώς θα κινηθεί και όταν είναι στο 9 και όταν είναι δεξιά, συγκλίνοντας μέσα με το αριστερό πόδι. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Φτάνοντας λίγο πριν το διάλειμμα, η ερώτηση που θα μας απασχολήσει μετά από αυτό είναι. Ωραία. Καλύτερα τα συζητάμε όλοι εμείς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ φτάνει στην απόκτηση παύλα επένδυση του Σβιντέρσκι. Η ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι είναι όχι το πότε θα είναι έτοιμος να παίξει, τι μπορεί να δώσει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα και να συζητήσουμε το πώς μπορεί ένας τέτοιος παίχτης να βοηθήσει μια ομάδα η οποία μέχρι πρότινος έπαιζε με target man, με παίχτη τον οποίο η ομάδα τον έψαχνε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισό του ανάλυση του Paris Press.gr. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας για τον Κάρολ Σβιντέρσκι, τον 22χρονο επιθετικό της Γιαγκελόνια, που σύντομα θα βγάλει αυτό το της Γιαγκελόνια
από πάνω του, όπως όλα δείχνουν. Συνήθως να το λέμε αυτό το δημοσιογραφικό, το όπως όλα δείχνουν, γιατί αν δεν πέσει η τσίφρα. Τίποτα δεν φορές, είναι σίγουρο. Ναι. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Πολλές φορές περιμένεις για να ανταχθείς στο ΠΑΟΚ. Το ερώτημα το οποίο κλείσαμε το πρώτο μέρος είναι το τι περιμένει πλέον αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ από τον Σβιντέρσκι από τη στιγμή που πηγαίνει σε μια τέτοια λύση. Πολλοί θα το πούνε Αντιπρίγιοβιτς, άντε να το πω και εγώ για την οικονομία της συζήτησης. Έχω την εντύπωση τάσου ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστή που έχει χαρακτηριστικά που παίζει έξω από την περιοχή, τον ΝΑΚΠΟΜ. Έχει ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ότι μπορεί να παίξει και περισσότερο στα άκρα και ως δεύτερος επιθετικός, τον Καρέλη. Για να αποκτά τον Σβιντιάρσκι σημαίνει ότι προφανώς αλλάζει τρόπο σκέψης και στόχευσης στην επίθεση. Φεύγει από το, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι αδόκιμα, πλάνο Πρίγιοβιτς και πηγαίνει σε έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των αμυνών που θα του έρθουν. Όχι τόσο ψάχνοντας τον τρόπο να τροφοδοτήσει τον παίχτη που τη μισή φάση θα σου τη κάνει γκολ, όπως αποδεδειγμένα βάση χαρακτηριστικών και αριθμών το έκανε μέχρι τώρα ο Πρίγιοβιτς, αλλά σε έναν ποδοσφαιριστή που θα βοηθήσει για γκολ στυλ Μαουρίσιο στην Τρίπολη. Ναι, θα μου πεις βέβαια πηγαίνει στο ιδανικό. Ναι, πηγαίνω στο ιδανικό για να καταγράψω τον τρόπο σκέψης. Εδώ τώρα, Αντώνη, συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα ανέπτυξες, αλλά αν θέλουμε και για την οικονομία της κουβέντας της λίγο, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος και πολλοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, εφόσον αυτό που είχε μέχρι τώρα του έβγαινε, είχε αποτέλεσμα, έτσι. Ο Πρίγιοβιτς σκόραρε συνεχώς, κρατούσε την ομάδα στην κορυφή, γιατί να πάει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μας απαντήσει ο coach, νομίζω. Εντάξει, αυτό τώρα, ίσως να δώσει και βελτίωση αυτή η αλλαγή, έτσι. Αυτό το που το λένε όλοι, ο Πρίγιοβιτς είχε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή και τέτοια. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς δεν είναι μόνος. Ενώ ότι απέδιδε ο συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού, αυτό, διότι έρχονταν τα γκολ. Μέχρι εκεί, γιατί είμαστε λίγο εμείς οι Έλληνες των άκρων. Ο Πρίγιοβιτς έφυγε, άρα ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα τέλος δεν θα ξαναβάλει γκολ. Ναι, ναι, όχι. Καμία περίπτωση. Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα μέτρο σε κάθε σύγκριση. Τα χρηστικά τώρα, αυτό που πιστεύω ότι κοίταξαν, εφόσον και ο Καρέλης είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ, υπάρχει ο ΑΚΠΟΜ, υπάρχει το παιδί αυτό που από ό,τι φαίνεται θα έρθει και ο Κουλούρης. Αυτό που κοίταξαν τώρα νομίζω ότι επειδή είναι ζεστός, ας το πούμε έτσι, δηλαδή σκοράρει συνέχεια, έχει 8 γκολ σε ένα πρωτάθλημα, ίσως... Και από το 8 από ό,τι είδαμε, έχει σκοράρει στα τελευταία του παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Στον τελευταίο 1,5 μήνα είναι ακριβώς. Φρέσκα κουλούρια. Επομένως και αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ανέβηκε η. Δεν είναι περίπτωση που να τίνει που δεν είχε συμμετοχές μέχρι τώρα, για παράδειγμα. Έπαιζε. Κανονικά ήταν βασικό τέλος. Σίγουρα, αν τα βάλουμε στη σύγκριση, στη ζυγαριά, νομίζω ότι είναι καλύτερη η προοπτική αυτού του ποδοσφαιριστή. Αυτό νομίζω. Το Σβιντέρσκι έχει τον γκολ. Πολύ, όχι πολύ περισσότερο, γιατί ο ΑΚΠΟΜ και ο Καρέλης δεν είχαν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Αλλά νομίζω ότι το διαφορετικό χαρακτηριστικό του είναι ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει τον γκολ που το θέλει ο ΠΑΟΚ σαν μια προοπτική και να πάει σε ένα παίκτη αξίας, μεταπολιτικής δηλαδή, προοπτικής, συγγνώμη, και να μπορέσει να πάρει και τα γκολ που τα έχασε από τον Πρίγιοβιτς. Έχει ψωμί αυτή η κουβέντα. Και νομίζω ότι θα. Όταν και εφόσον έρθουν και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και αρχίζουμε λίγο να τον αποκρυπτογραφούμε και στα ελληνικά δεδομένα, θα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πράγματα γι' αυτόν. Αλλά τουλάχιστον προσπαθήσαμε και μέσω της συζήτησης και μέσω του βίντεο στο repress.gr στο Facebook να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα το ποιος ακριβώς είναι ο Σβιντέρσκι με πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά αγωνιστικά από ότι απλά θα μπορούσαμε να σας πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πετύχει 30 γκολ σε 130 παιχνίδια, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα στην καριέρα του, που είναι ένα νούμερο, αλλά πίσω από αυτό, για να φτάσει να χτιστεί αυτό, έπρεπε να δούμε το υπόλοιπο πακέτο του. Πάμε τώρα και στην άλλη μεταγραφή που φαίνεται πως θα κάνει ο ΠΑΟΚ, μια και αυτά είναι τα λεγόμενα φρέσκα κουλούρια. Γιατί όπως έχετε καταλάβει,
εδώ και λίγες μέρες που είμαστε στον αέρα, με τα ζεστά κουλούρια. Ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε. Τα αχνιστά. Τα γάντια βάλαμε πρωί-πρωί για να βγει το βίντεο. Να ξεφουρνιστεί. Η περίπτωση Μίσιτς. 24χρονος Κροάτης, ο οποίος ήταν στην Ριέκα, έκανε ένα, όπως το λένε κάποιοι φίλοι μου, όταν δεν πιάνει ένα περασμένο γκεσταριλίκι στην Ιταλία. Βρέθηκε στη Sporting Λισαβόνας. Εκεί δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Έχει εγκλωβιστεί και ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει. 24 χρόνων, μέσος ο οποίος στο πρώτο δείγμα γραφής που τον είδα, επειδή ο Σάχοφ μου ήρθε στο μυαλό, είναι και δεν είναι. Δυνατό σου έξω από την περιοχή έχει, που ο Σάχοφ δεν το έχει. Καλή μακρινή μεταβίβαση έχει, που ο Σάχοφ δεν την έχει. Πάτημα στην περιοχή μέσα δεν είδα να έχει. Που ο Σάχοφ έχει. Που ο Σάχοφ αυτό το έχει. Το βάλαμε, ναι, στην ταχύτητα. Στην καφενική συζήτηση θα λέει κάποιος, αυτό τον σώζει στον τελική. Αυτό το δεν μπορεί, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, κάτι θα έχει. Και το βάζω έτσι στην πρόχειρη κουβέντα για να αρχίσουμε να ξελίγουμε το κουβάρι του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι από εκείνους που λέμε ποδοσφαιριστής προπονητή. Σίγουρα. Σε αυτό που στέκομαι περισσότερο στην επιλογή του είναι ότι τον επέλεξε η Sporting. Γιατί για να πας να παίξεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και να είσαι κεντρικός χαφ, πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθος όταν επιλέγουν έναν κεντρικό χαφ. Ναι. Ξέρουν, γιατί στο παιχνίδι τους έχουν πάρα πολύ ένταση, έχουν πολλά τρεξίματα, θέλουν συμμετοχή οπωσδήποτε σε κάθε μεριά του παιχνιδιού από τον άξονα. Σίγουρα για να τον επιλέξανε, πάνε να πει ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που προφανώς τους υπερκάλυπταν, στο πω έτσι. Για να μην παίζει, προφανώς κάποια δεν βγήκαν. Ακριβώς. Ή κάποιοι συμπαίκτες του βγήκαν σε πιο γρήγορο χρόνο. Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά. Και το λέω διότι πάνω σε αυτό που λες, ότι για να τον πήρει Sporting κάτι θα έχει, ο αντίλογος είναι και να τον αφήνει Sporting κάτι δεν θα έχει. Είναι άλλο κάτι έχω και άλλο το κάτι βγάζω. Σωστά. Εντάξει, και άλλο το πρωτάθλημα τώρα της Πορτογαλίας, άλλο εδώ στην Ελλάδα. Όχι, είμαστε λίγο πίσω σε... Ένα κλικ πάνω σε είναι το Πορτογαλίο. Ναι, ναι, ναι. Βάλε δύο. Και... Ωραία. Μ' αρέσει που δεν έχετε αρνητισμό. Εγώ πήγα να πω ότι είμαστε δύο κλικ κάτω. Εσείς είπατε είναι δύο κλικ πάνω. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Πάντως, σε ταχύτητα, στη μεσαία γραμμή που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, μπορεί να προσδώσει κάτι περισσότερο, ίσως σε ταχύτητα, αναφερόμενο σε. Μάλλον σε ταχύτητα, όχι μόνο στη σκέψη, στην ταχύτητα του ίδιου, ναι, αυτό, στην ταχύτητα παιχνιδιού. Σε χαρακτηριστικά, όσον αφορά, είναι και ο ίδιος ένα έτσι υψηλό παιδί. Έχει πολύ καλή πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχει στο μυαλό του στρατηγική, δηλαδή ξέρει πώς να κινηθεί, πού θα μεταβιβάσει την μπάλα, να βγει σε σωστό χρόνο. Πότε θα κρατήσει την μπάλα για να πάρει η ομάδα ανάσες, πότε θα την παίξει γρήγορα για να πάει σε άμεση επίθεση. Αλλά όσον αφορά ότι θα είναι ένας aggressive half τύπου τον Καμαρά του Ολυμπιακού παράδειγμα, που τρέχει πολύ, δεν έχει τόσο καλή τεχνική, δεν αλλά καλύπτει πολλούς χώρους. Δεν είναι εξάρι αυτού του είδους, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι τέτοιος. Όχι, ένας κεντρικός χαφ, ο οποίος έχει κάποια έτσι καλά χαρακτηριστικά, με καλή τεχνική. Θα νομίζω ότι με τον Κρίστα της ΑΕΚ πιο κοντά είναι. Όσον αφορά δηλαδή σε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες του ΠΑΟΚ, σκέφτεται να προσθέσει και ανασταλτικό μέσο. Δηλαδή, επειδή στον ΠΑΟΚ υπήρχε μια κουβέντα, τότε τα συμβόλαια του Σάχοφ και του Κάνιας λήγουν και ίσως αποκτηθεί ένας ή στυλ Σάχοφ ή στυλ Κάνιας και μένει ο άλλος, αυτή τη στιγμή δεν αποκλείεται το να αποκτηθεί και ένας εντός εικόνα της Σάχοφ και ένας αντί Κάνιας. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ βέβαια θα υπάρχει με τον Κάνιας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το χτύπημα στο ισχύο δεν θα τον αφήσει να παίξει ούτε στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι πολύ πιθανό. Αυτό. Εκεί που ο Παζιάννα δεν θα έχει έναν πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δουλεύει να είναι τιμωρημένος, αλλά πιθανότητα θα έχει έναν επιθετικό του Ολυμπιακού. Ανακοινώθηκε πριν λίγο και επίσημα δανεικός ο Μάνος από τον Ολυμπιακό. Προλάβει το μάτι του Σαββάτου. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό, όπως το ακούω, Γιώργο.
Ναι. Καλώς και ο Μάνος έχει δείξει κάποια χαρακτηριστικά στο Ολυμπιακό φέτος. Έδειξε το παιδί ότι δεν το φοβάται τη φανέλα που είχε ο Ολυμπιακός για να μπει να παίξει μέσα. Έδειξε δηλαδή ότι είναι ενεργός, δεν φοβάται. Ο Μάνος έχει θράσος. Πολύ σημαντικό όταν από τον Όφη πηγαίνει στον Ολυμπιακό και σε βάζει ο προπονητή σου σε μάτς που η κερκίδα αφρίζει και δεν υπάρχει σκορ και έχεις και τη μαγιά να πεις εγώ θα πάω να τελειώσω τη φάση. Και πράγματι τελείωσε, πήρε πάνω του πολλές ενέργειες. Τελείωσε αρκετές φάσεις. Εκεί που όλος ο κόσμος βράζει, εσύ, από το πουθενά, το από το πουθενά, καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι, δεν είσαι ο παίχτης. Έχεις, έχουν ετοιμάσει δεν για να είναι ο παίχτης που με το που θα σηκωθεί η αλλαγή να μπει και θα φτάσει δίπλα στο τέρατο θα τον χειροκροτήσει η κερκίδα όλη. Θα το χειροκροτήσουν εκεί που σκέφτονται την ομάδα, άντε να πάει το παιδί, να μπει, ναι, το παιδί, ναι. να μας βοηθήσει. Δεν είναι ο παίκτης που με το που θα γυρίσει για να μπει, θα ξεσηκωθεί η κερκίδα και θα πει έχουμε μια ελπίδα. Παρ' όλα αυτά πήγε μόνος του να την κερδίσει την ελπίδα. Πήγε μόνος του να τελειώσει η φάση. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το να βλέπεις έναν παίκτη ότι ο αντίπαλος να το βλέπει και να λες αυτός μπορεί να μου την κάνει. Το έχει μέσα του. Γι' αυτό πιστεύω ότι με το Πανιόνιος είναι πολύ ευτυχής που τον απέκτησε και ίσως να δημιουργήσει και πρόβλημα. Α, συγγνώμη. Στον Παζιάννα, με συγχωρείς. Και είναι και πολύ σημαντικό να υπολογίζουν επάνω του. Είναι, έφαγε την. Έκανε τα διαπιστευτήριά του στη Β' Εθνική με τον Όφη. Με τον Ολυμπιακό προφανώς δεν χωράει και σωστή λογική μιας ομάδας ότι από τη στιγμή που δεν μας χωράει ένας παίχτης να το δώσουμε κάπου και θα παίζει το παιδί γιατί μπορεί να παίξει αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, δεν θέλει ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο. Είναι ζητούμενο. Το ερωτηματικό λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και επανέρχομαι μια τώρα. Και βλέπουμε και πλάνα του είδαμε και πλάνα του Μίσιτς είναι αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ τον παίρνει, κάνει για δεύτερη συνεχόμενο Γενάρη μεταγραφή στη Μεσαία Γραμμή. Τότε έχει αποκτήσει τον Μουλέν, ο οποίος... Τον είδαμε ελάχιστα βέβαια. Όντως. Και είναι ζητούμενο το πόσο Μίσιτς θα μπει, γιατί δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Σίγουρα αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά δεν νομίζω ότι έρχονται αυτοί οι παίχτες τώρα και οι δύο το αν όντως κλείσουν στον ΠΑΟΚ για να δώσουν άμεσα λύσεις. Νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι αυτοί για να είναι και την παίχτες της προοπτικής. Αν θα μας βγουν, όχι αν θα μας βγουν, αλλά σιγά σιγά να μπουν μέσα στο εξάλλου και κομμάτι. Με τον Λουτσέσκου coach δεν είδαμε κανένα παίχτη στον ΠΑΟΚ να μπαίνει άμεσα. Και όποιος να... και να έρθει. Γιατί το λέμε αυτό. Σήμερα από ό,τι βλέπω, ναι, αύριο γιορτάζω, άρα σήμερα είναι 16 Ιανουαρίου. Έτσι. Έστω ότι οι παίχτες έρχονται την Παρασκευή και οι δύο, βλέπουν την ομάδα το Σάββατο, τρώνε τις φαλιάρες τους την Κυριακή το πρωί στην προπόνηση και την Δευτέρα αρχίζουν και προπονούνται με τους υπόλοιπους. 20 Ιανουαρίου. Ο ΠΑΟΚ από 5 Φλεβάρι και μετά αρχίζει τα ένα και ένα. Τα 3 μάτς, Φλεβάρι ένα, με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τα μάτς ένα και ένα. Και παίρνει ποδοσφαιριστή που δεν έχει παίξει σχεδόν ένα εξάμηνο και έναν 22χρονο, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό το κάτι προσπαθήσαμε να δούμε στο ΡΙΠΕΣ. Το καθαρά αγωνιστικό. Το γιατί είναι η ομάδα να φτάσει με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια και όχι με το Φεβρουάριο παίζει το πρωτάθλημα. Το Φεβρουάριο του 19 παίζει το πρωτάθλημα του 19. Αυτό είναι και το ερώτημα, τι τακτική θα ακολουθήσει στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Θα πέρες παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για να σου καλύψουν τα κενά ή να σε βελτιώσουν, ή θα πάρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν προοπτική και θα θέλεις να τους περιμένεις για να τους δεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φυσικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να κινηθεί με παίκτες οι οποίοι θα είναι άμεσα έτοιμοι γιατί έχει μπροστά το στόχο του πρωταθλήματος. Εφόσον οι θύνοντες δεν έχουν αυτή την επιλογή, είναι μια τακτική, το τι θα επιλέξεις. Πάντως, να μην περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα διαφορετικό ΠΑΟΚ, με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, θέλω να πω. Αυτό το αποκλείω, το αποκλείω. Πολύ δύσκολα να αλλάξει και πόσο μάλλον όταν τον δικαιώνει τον Λασβαλουτσέσκο, η τακτική προσέγγιση που έχει. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε τέτοιο ρίσκο. Γιατί όλο το κομμάτι είναι το κομμάτι να υπάρχει ισορροπία. Αυτοί οι παίκτες έχουν μάθει και παίζουν με μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση, υπάρχει ισορροπία.
γνωρίζουν πώς θα κινηθούν. Τώρα να πάνε να το αλλάξει αυτό και να κάνει τρίκ, δεν έχει δείξει και ο ίδιος ότι το επιχειρεί. Οπότε ίσως δεν θα τους δούμε αρκετά μέχρι το τέλος σεζόν τους να αποκτηθέντες. Είναι... Αυτό δεν νομίζω. Ειδικά το δέκτο θα παίξουν. Ναι. Δεν γίνεται να μην παίξουν. Θα παίξουν. Απλά σίγουρα όχι με άλλο σχηματισμό. Τόσο βασικό ρόλο. Ναι. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Όλα, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Το κλείσε το. Την κουβέντα όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τις περισσότερες ομάδες που έχουμε κάνει, ειδικά εντός συνόρων, είναι διότι δεν είναι και ομάδες που είναι εξωστρεφείς. Ότι όχι πως έχουμε ζήσει πολλές φορές ομάδες να κάνουν συνέντευξη τύπου ή τεχνικούς διευθυντές να κάνουν συνέντευξη. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό όμως. Ή έστω. Να βγει παράδειγμα τώρα ο κύριος Μπράνκο και να πει ότι κινούμαστε με αυτή την τακτική προσέγγιση. Θέλουμε παίχτες με προοπτική για να ξέρει παράδειγμα όχι τεχνικός διευθυντής που πάει να ενημερώσει τους φιλάθλους που πάει η ομάδα του. Ναι, σκέψου να ήμασταν στα γραφεία του Ρουπέζ και να στεκωνόμασταν να χειροκροτήσουμε για τα λεπτά. Τον οποιοδήποτε έτσι. Τεχνικό στα μάτια. Ναι, τεχνικό διευθυντή έκανε μια τέτοια τοποθέτηση. Και αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε. Πάμε σε αυτά τα πατήματα. Να διαβάσουμε τον τρόπο σκέψης τους. Το πώς φτάνουν σε αυτές τις αποφάσεις. Διότι η προηγούμενη εβδομάδα η συζήτηση στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπέρκ. Γιατί όλοι καταλαβαίναμε το ότι είναι ένας παίκτης έτοιμος. Δεν χρειάζεται να πει σε κανέναν γεια σας, είμαι ο Μάρκος Μπέρκ. Να σας δώσω λίγο το βιογράφημα. Ναι. Όχι, αδερφέ, έλα παίξει. Παίξει, όλα καλά. Ακριβώς. Βάλε το 9 και μπες. Ή οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους μεταγραφή. Πάντα θα υπάρχουν φίλαθλοι που λένε ότι εμένα, είχα ένα φίλο μου που έλεγε εμένα, Αντώνη, μου αρέσουν οι παίκτες που δεν χρειάζεται να τους γκουγκλάρω. Εντάξει. Γίνε ρεάλ. Αν θες να πάρεις τέτοιους παίκτες μόνο, είναι ρεάλ. Δεν είναι εύκολο. Έχει παίξει ρόλο και το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ σε αυτό τη μεταγραφή του Σβιντέρσκι. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ποδοσφαιριστής του οποίου το συμβόλαιο έλυγε σε ένα χρόνο. Εντάξει, και τον θεωρούν εκεί το επόμενο αστέρι τους. Έτσι. Από ό,τι διάβασα και σε κάποια site είναι. Τα πρώτα. Πρώτες... Τον έχουν πολύ ψηλά. Το θέλουν δηλαδή και για βασικό στην Εθνική Πολωνία. Ναι, τα πρώτα ρεπορτάζ που ήρθαν από την Πολωνία ήταν την αντίδραση στο. Α, τελικά ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει αυτόν. Γιατί εμείς είχαμε ακούσει ότι τον θέλουν και γίνεται. Και μήπως δεν γίνει, μήπως έρθει κάποιος άλλος. Γενικότερα από το καλοκαίρι, ο Πιάτεκ έβαλε σε μια άλλη βάση τους Πολωνούς επιθετικούς. Όλο αυτό που έγινε με την Τζάνο, που είναι ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόρερε στα πρώτα 7 ή 8 παιχνίδια πρωταθλήματος. Εκεί είναι ακόμη πρώτο σκόρερ, νομίζω, στη Σέρια. Και ακούγεται για τη Μίλαν έντονα. Έκανε ένα απίστευτο ξεπέταγμα. Και όλοι προσπαθούν να δουν ότι υπάρχουν τέτοιοι παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά, πώς μπορούμε να τους. Να τους βάλουμε σε εμάς. Γιατί όλα ξεκινάν από την αντίληψη των υπολείπων ότι ξέρεις τι, εκεί στην Πολωνία έχουν κάτι σαν σχολή. Κάτι. Αυτά τα παιδιά κάτι μαθαίνουν. Δεν θα βγουν όλα, αλλά κάτι μαθαίνουν. Από κάπου ξεκίνησαν. Έχουν ένα σωστό μοτίβο, το ακολούθησαν και αρχίζουν και αποδίδουν. Και αποδίδουν σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο πρωτάθλημα. Θα είχε ενδιαφέρον τώρα να μέτρησε μια συνέντευξη του Κρίστοφ Βαζέχα να το ρωτήσουμε πώς ήρθε εκείνος εδώ, δηλαδή τι αντιμετώπισε από το πολωνικό πρωτάθλημα που ήρθε στο ελληνικό, για να έτσι να μπούμε λίγο στο μυαλό του παίχτη τώρα, αν έρθει όντως, πώς είναι εκεί το πρωτάθλημα και τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσει το εδώ. Το πόσο άλλαξαν οι εποχές, οι τότε με τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτον για τον Σβιντέρσκι με το όνομα του να έχει γίνει γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες και να είμαστε λίγο πριν τις 3 κατά το κοινό λεγόμενο το έχουμε στύψει το μπορέσαμε να πιάσουμε λίγο το σφιγμό της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή να καταλάβουμε λίγο τα πατήματά του που πατάει αυτό το παιδί που βρίσκεται τι θα συναντήσει. Σε τι ομάδα έρχεται, σε τι πρωτάθλημα έρχεται, το ότι είναι διαφορετικός από τον Πρίγιοβιτς. Το ότι έπαιζε σε μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από τον ΠΑΟΚ. Το ότι έχει αρκετά στοιχεία αγωνιστικά διαφορετικά, όχι μόνο από τον Πρίγιοβιτς, αλλά και από τους παίκτες που θα βρει μπροστά του.
όπως και για τον, για τον Μίσιτς. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές μονοπόλησαν το ενδιαφέρον μας, όπως και η αλήθεια είναι ότι το πρωί, όταν άρχισαμε να σκεφτόμαστε πού θα κινηθούμε, ουρανοκατέβατη. Σε μεταγραφική περίοδο συμβαίνει αυτό συχνά. Είμαι σίγουρος που θα υπάρχει εκπομπή που θα την προετοιμάσουμε τόσο καλά που θα πούμε πάμε και θα βγει σούπερ και κάτι θα γίνει κανένα δύο ώρο πριν κάποια κίνηση, κάτι διαφορετικό που θα πρέπει να έρθει στην επικαιρότητα και θα μας αλλάξει την ροή. Λογικό είναι. Μέσα στην, Ιανουάριος είναι στην τα μεταγραφικά προέχουν έτσι. Περίοδου. Ναι, από χθες το Γιώργο Ξαβίδης το απόγευμα βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και λες και πατήθηκε το γκάζι. Το γκάζι, ναι. Και αλλάξαν όλα. Πλέον, προετοιμαζόμαστε για την αυριανή εκπομπή, εκεί που κάτι θα μας έρθει, δεν μπορεί. Κάποιος κάτι θα κάνει. Ίσως θα δούμε με καλύτερο ακόμα μάτι τις ήδη μεταγραφές αυτές που... Έχει ωραίο παιχνίδι απόψε. Εντάξει, ωραίο, κατά πόσο θα γίνει ωραίο θα δούμε. Στις 7.30 το τελικό του Super Cup Ιταλίας Juventus Milan που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, στη Τζέντα. Εμείς εδώ στον Έλλη μάλλον πρέπει να βάλουμε πολύ προσπάθεια για να κερδίσουμε σήμερα. Εντάξει, με Ρονάλντο, με όλους εκεί. Πάνω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα για το πώς είχαμε προσπαθούσαμε να δομήσουμε τη σημερινή εκπομπή και μας ήρθαν εντός αγωγικών ο Σβιντέρσκι και ο Μίσιτς. Τις προάλλες συζητούσαμε εσωτερικά να κάνουμε ένα θέμα με βίντεο ανάλυση το ότι η Tottenham δεν είναι μόνο ο Kane, υπάρχει και ο Σον και ο Lucas Moura. Τι το θέλαμε. Ένα μήνα έξω ο Kane, πόσο, 3 εβδομάδες, 4. Μέχρι 2 Μαρτίου, να φανταστείς. Χθες επί 20 λεπτά το σκεφτόμουν, το πάλεψα με τον εαυτό μου, αλλά δεν τρέπομαι να το πω. Ναι, στο φάνταστο τον έδωσα και πήρε ο Μπαμεγιάκ. Ναι, έχω πλέον στην ομάδα μου παίκτη της Arsenal. Ναι, είναι ένα θέμα, αλλά τι να κάνουμε μπροστά στην προσπάθεια να βελτιωθεί η ομάδα τη θέση της, θα το κάνω και αυτό. Όλα μπορεί να συμβούν. Και με το δικό μου πόνο ότι έχω παίκτη της Arsenal στο Fantasy της Premier League, ρίχνουμε την αυλαία. Μπορούμε να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να δει στο σελίδα του repress.gr στο Facebook το βίντεο όπου αναλύουμε όσο καλύτερα μπορεί το team τον Σβιντέρσκι. Είπαμε χίλιες λέξεις, το κάναμε και εικόνα για να μην έχετε παράπονο. Και άλλο υλικό φυσικά, πλούσιο, από μεταγραφικά και όχι μόνο, από παίκτες. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Το ανάλυσε το παρυπρές.gr ανανεώνει το ραντεβού μαζί σας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.